Τώρα θα είναι λίγο πιο ευτυχισμένο. Ρε Ερμή, μα σου είπα! Ούτε κουβέντα. Απέραντες ξεραμένες εκτάσεις. Λίμνες χωρίς σταγόνα νερού. Αν νομίζετε ότι είναι πλάνα από την έρημο Σαχάρα, κάνετε λάθος. Κυρίες, κύριοι και λοιπά πλάσματα, το Ρέγκα Channel κατέγραψε και σας δείχνει αποκλειστικά πλάνα από τον Παράδεισο. Δώσε λεφτά, ρε! Ουκ! Πες ένα σκύλε τα λεφτά! Δεν έχω μία, ρε παιδιά! Θα σκατώσω, δεν γλιτώνει τελικά! Κράτα τα τρία μου σπιτά και βάλτα μες στον κουμπαρά. Πέτα την ψάρο βαρκά και λαφάρε που σκοτά δεν θα πεθάνουμε. Βαρκάρι, πους! Τροπή! Κι εγώ, τι θα πω στην εφορία! Ουκ! Αν λάβεις παρατομή έχοντος. Εδώ και καιρό, οι πύλες του Παραδείσου παραμένουν ερμητικά κλειστές για τους δημοσιογράφους. Σε ένα ύποπτο κλίμα πρωτοφανούς αδιαφάνειας. Συγγνώμη, οι πύλες του Παραδείσου ήταν από πάντα κλειστές για τους δημοσιογράφους. Σκάσε κανό ρεπορτάζ. Γιατί δεν πάτε στο διάλο? Μη βρίζεις. Δεν βρίζω. Λέω, γιατί δεν πάτε στο διάλο? Ολόκληρη πτέρυγα σας έχουν φτιάξει. Δίπλα στους μεγαλογιατρούς και τους μεγαλοδικηγόρους. Πλαίσια των καινούριων περικοπών της κυβέρνησης, το όνειρο κάθε χριστιανού έχει τις τελευταίες μέρες μεταμορφωθεί σε έναν ανυπόφορο εφιάλτη. Μας είπανε ότι υπάρχει ένα προσωρινό πρόβλημα με τον κλιματισμό. Αυτό ήταν πριν 20 μέρες. Άμα δεν έχεις γραμμίσει για τη συντήρηση, δεν τους άσεις τους κήπους, ε! Ούτε χερουβίμ τραγουδάνε πια, ούτε τίποτα! Ευτυχώς ένας συνάδελος πέθανε! Πέθανε μαζί με το ραδιοφωνάκι του! Και ακούμε λίγη μουσικούλα! Αλλά πιάνει μόνο ένα σταθμό από τη Λάρισα! Και έχουμε ψοφίσει στο σκυλάδικο! Και αυτή η βανδύ! Πόσες φορές θα ακούσω αυτό το γιαβλί του Παραδείσου! Εντάξει, είναι και σχετικό, αλλά πόσες πια! Θα αυτοκτονήσω! Αλλά τι λέω, αφού πεθαμένος είμαι! Δεν αντέχουμε άλλοι χριστιανοί! Εκπρόσωποι των ψυχών με επικεφαλής τους Άρη Βελουχιώτη και Blake Carrington συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους του τομέα ψυχών και εξέφρασαν τις εντονότατες διαμαρτυρίες τους. Don't think you're gonna get away with this, Archangel Gabriel. Το συμβόλαιο το έλεγε καθαρά! Εν τόπο χλωέρο, εν τόπο καταψυξέως! Πού είναι η χλώη, ο αίω? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Σε αναζήτηση κονδυλίων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο Άγιος Πέτρος συναντήθηκε σήμερα με τους υπεύθυνους των Οικονομικών Υπουργείων, Άγιους Ανάργυρους. Λεφτά δεν υπάρχουν. Πού καν λάβεις πέρα του μιέχοντος. Λεφτά δεν υπάρχουν, παιδιά. Δεν υπάρχουν λεφτά, παιδιά. Τώρα δεν υπάρχουν. Πού καν λάβεις πέρα του μιέχοντος. Σε πόσες φορές να το πούμε? Εδώ τα ταμεία είναι άδεια. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε για υπαίθριο air condition. Γιατί δεν βάζετε μια πορτούλα? Αν κλείνει κάπως ο χώρος, θα πιάνει ο κλιματισμός. Πορτούλα? Στον Παράδεισο? Και μετά είναι τον καζόν. Ναι, ναι, τον καζόν. Πολλά, δηλαδή πολλά στρέμματα. Άπειρα δια την ακρίβεια. Ξέρετε που έχουν φτάσει τα έξοδα συντήρησης? Γιατί δεν το περνάτε μια μοκέτα να τελειώνουμε? Ciao, baby. Τι κάνουμε, τι έπαθες? Σου έλειψα. Με λυπή, σε παρακαλώ, αλήθεια, δεν την πάλευω σήμερα. Σε παρακαλώ, δηλαδή, άσε με ήσυχο. Όχι, έλα, κλάψε στον ώμο του θείου Μένιπου. Μήπως το έχετε παρακάνει με το καλοριφέρ? Βλέπεις τι εννοώ? Ποιος θα περίμενε ότι θα ερχόταν η εποχή που θα βλέπαμε καύσωνα στον Παράδεισο? Ξέρω, αισθάνεσαι σαν κομμουνιστής τη μέρα που αποκαθήλωσαν το άγαλμα του Λένιν από το Κρεμλίνο. Αν μπορεί κύριος να τα λέει πιο σιγά. Ο Θείοντορ Ήλιτς αναστατώνεται πολύ όταν θυμάται εκείνη τη μέρα. Χα! Ο Λένιν στον Παράδεισο? Αυτός δεν ήταν άθεος? Ναι, αλλά κάπου έπρεπε να πάει. Στην κόλαση
ούτε που να τον ακούσουν. Αχ, ηρεμία. Αχ, πόσο μου είχε λείψει. Ηρεμία. Πολύ δεν αργεί. Γιατί σου λείψε? Όχι, αλλά πολύ αργεί. Να δεις που κάποια μαλακία θα κάνει πάλι και θα μπλέξουμε. Ρε, λες να τον κρατήσαμε και να γλιτώσαμε. Ναι, καλά. Κανείς δεν μπορεί να αντέξει το μένει πάνω από μισή ώρα. Όχι, αυτή η κατάρα έλαχε σε εμάς. Και ο μόνος τρόπος να την ξεφορτωθούμε είναι να βρούμε αυτό το χαμημένο ευρώ. Ερμή, είναι η πρώτη στιγμή ηρεμίας που έχουμε από την ώρα που άρχισε αυτή η ιστορία. Απλά χαλάρωσε και απόλαυσε την. Πάντως ο Γαβρίλη ποτέ δεν αργεί πάνω από 20 λεπτά, ποτέ! Δεν μπορείς να ηρεμήσεις, έτσι? Εγώ δεν μπορώ να ηρεμήσω. Εγώ είμαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος που ξέρω. Ναι. Ορίστε, κοίτα μου ηρεμό, κύριε μου. Μπλέσω σε ήρεμος ήμες. Ήρεμος. Ορίστε. Κάτι κάνει αυτός εκεί πάνω και θα μπλέξουμε άσχημα να μου το θυμηθείς. Το λέω, ξέρω να μου το θυμάσαι. Σταμάτα ρε παιδί μου μονίμως να φέρνεις καταστροφή. Θα πιάσαν την κουβέντα, θα ξεχαστήκανε. Τι γίνεται? Καμιά πορεία θα έχουν πάλι. Δεν είναι μόνο η ξεφτύλα. Υπάρχουν αντιδράσεις. Λογικό. Όταν έχεις ζήσει μια ολόκληρη ζωή ενάρετα, απαιτείς τουλάχιστον μια ποιότητα στο σέρβις. Εντάξει. Οι Κινέζοι πουλάνε νεμιστηράκια στις άλλες πτυχές. Οι Γερμανοί φορολογούν τον εαυτό τους για να μαζέψουν τα λεφτά που χρειάζονται. Οι Γάλλοι κάνουν σιωπηλή διαμαρτυρία. Οι Άγγλοι παραμένουν ήρεμοι όσο το τσάι σερβίρεται ακόμα στις 5. Οι Αμερικάνοι έστησαν ομάδες αλληλοϊποστήριξης. Αλλά οι Έλληνες. Τι? Δεν παλεύονται, ρε φίλε! Δεν παλεύονται! Δεν μπορείς να τους κάνεις καλά με τίποτα. Τώρα προσπαθούμε να τους πείσουμε να υπογράψουν κανένα μνημόνιο, γιατί αλλιώς δεν γίνεται δουλειά. Μνημόνιο. Ναι, βέβαια. Μνημόνιο, ναι. Αν το υπογράψετε αυτό, όλα θα πάνε καλά. Άγγελε μου, με όλο το σεβασμό, δηλαδή, για σκύψε εδώ λίγο ένα. Για διάβασε εδώ. Γράφει Γιωργάκης. Συνάδελφοι, συνάδελφοι. Τι είναι πάλι, Άγιε Πέτρο, δεν τα πάμε. Συνάδελφοι, δεν γίνεται να το κάνετε αυτό. Δεν γίνεται! Άγιε Πέτρο, έχεις καταλάβει την κατάσταση. Διαχειριζόμαστε ένα ολόκληρο σύμπαν. Ξέρεις δια τι ποσά μιλάμε. Εδώ ολόκληρος κόσμος κινδυνεύει να χαθεί. Θα κάτσουμε τώρα να ασχολούμαστε με το συνταξιοδοτικό. Μα ο παράδεισος, τους υποσχεθήκαμε. Πέτρο, ο παράδεισος που τους υποσχεθήκαμε δεν υπάρχει πια. Όπα, όπα, το δωράκι μου. Είναι όλα εκεί. Αν δεν σε πειράζει θα τα μετρήσω. Γιατί δεν αφήνεις αυτό το φλόρο με τα κολάν να θυμηθείς τι σημαίνει πραγματικός άντρας. Λούσι, τελείωνε. Σου έχω πει να με λες, Λούσι. Με ενοχλεί. Οχ, τι. Έλληνες. Παλιγάρια, ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Ήταν όλα ηλουστρασιόν. Με τους μεσέδες σας, με τα πουζάκια σας, τα χταποδάκια σας. Αλλά εμείς ας πούμε την κάνουμε για κόλαση και έτσι. Μήπως μπορείτε να μας πετάξετε πουθενά έτσι φτερωτά που είστε? Όχι, δεν μπορείτε να φύγετε. Μην τον παίρνεις στο πιγκάρι, φιλαράκι. Ζήσατε όλη την επίγεια ζωή σας χωρίς αμαρτίες. Και τώρα θέλετε να χαντακωθείτε στην κόλαση. Να σου πω κάτι, κάτι τυπάκια που ήταν κάτω και ξυλαιώθηκαν. Λένε ότι είχε κάνει λιγότερη ζέστη. Εκεί πάμε να πάμε να δούμε και μόνοι μας. Δεν μιλάτε σοβαρά τώρα. Έχετε μία θέση στον παράδεισο και θέλετε να πάτε κόλαση. Sorry ρε φιλαράκι, αλλά η μεταθανάτια είναι σαν την παραλιακή. Αν δεν ρίξεις φράγκα στο μαγαζί, ο πελάτης πάει στο απέναντι. Σαγιά! Στις 5! Ρωτήστε και τους Άγγλους. Όχι, σε χαιρέτησε. Τι? Άστε. Άγιε Πέτρο, τι έχεις? Καταστρεφόμαστε. Γιατί? Έχεις κουραστεί να πηγαίνεις εκκλησία κάθε Κυριακή πρωί, την ώρα που όλοι οι φίλοι σου γυρίζουν από το κλαμπ? Ναι! Και να βλέπεις τους άλλους να πηγαίνουν μπροστά, ενώ εσύ είσαι πάντα ο μαλάκας? Δεν αντέχω άλλο! Γιατί λέμε πάντα εγώ ο μαλάκας! Έχεις κουραστεί να βλέπεις τους άλλους να βγάζουν τις ωραίες γκόμενες, μόνο και μόνο επειδή έχουν πιο ακριβό αμάξι από σένα?
Και όλα αυτά γιατί? Για να πας στον παράδεισο. Ο παράδεισος δεν υπάρχει πια. Πελάτες μου, είναι πλέον κοινό μυστικό. Η κρίση χτύπησε τον παράδεισο. Γι' αυτό δεν έχει πια νόημα να είστε καλοί και ενάρετοι. Είδα τη γυναίκα του γείτονα που γούσταρες από πάντα. Είδα και το γείτονα σου, Κόκκεφ. Σκότωσε τη γριά γιαγιά σου και πάρτε στη σύνταξη. Σ' αρέσει το καινούργιο πανάκριβο κινητό. Σπάσε τη βιτρίνα και κλέψτο. Φόρτωσε το χρεοκοπημένο χράφος σου σε κάποιον άλλον και πήγαινε για πάντα στη Ραφίνα. Ίσως έχεις μια ευκαιρία να έρθεις στη κόλαση. Στην καινούργια πτέρυγα σας βάλαμε και παραλία. Αυτή τη χρονιά ξεχάστε τον παράδεισο. Ελάτε στη κόλαση. Όπου η σοκολάτα δεν μαχαίνει, οι κόμενες το δίνουν στο πρώτο ραντεβού. Τα κλαμπ μένουν ανοιχτά μέχρι πρωίας και το τζακούζι είναι τσάμπα. The Colossi Experience. All major credit cards accepted. Συμπληρώστε αρκετούς βαθμούς αμαρτίας και τα εισιτήρια θα σας σταλούν στο σπίτι σας με αντικαταβολή. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 6666 ή σε οποιοδήποτε γραφείο του Αργύριστος Travel. Πείτε του πατέρα σας, βγαίνω. Πάω να βρω το μανάβι. Μπορεί να αργήσω καμιά δεκαριά χρόνια. Θες να παίξουμε καϊνκιάβελ? Παιδιά, ρε παιδιά, συγγνώμη. Μήπως είδε κανείς το μανάβι? Όχι, ε. Καλά, πάω παρακάτω. Το άλογο, ποιος το κάλεσε? Διακρίνω μια μικρή αναστάτωση ή μου φαίνεται? Έλα, 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 έλα τώρα. Παιδιά, παιδιά, να σας πω. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, ε? Ολόκληρη ανθρωπότητα ελεύθερη να κάνει αμαρτίες. Αν δεν είναι το τέλος του κόσμου, πάντως μοιάζει πολύ. Γαβ, γαβ, γαβ. Μη γίνεσαι τόσο control freak. Γίνε control alt delete. Ξέχνα το. Τόσα χρόνια τους είχατε δεμένους με το καροτάκι του παραδείσου. Ας τους να δούμε τι θα κάνουν και μόνοι τους. Ναι, τη βλέπω την άλλη εναλλακτική. Δεν βαριέσαι. Έλα και εσύ, Αμπτούλ. Άμα που δεν βρίσκεται για το μανάβι. Άγιε Πέτρο, μήπως ο παντοδύναμος... Δεν, παίρνω συνέχεια, μου βγαίνει ο τηλεφωνητής. Με τι μήνυμα? Please do not disturb. Κάτι θα ξέρει. Μεν είπε, μπορείς να φύγεις. Ευχαρίστως. Έχετε βάλει σκαλάκια? Παιδιά, τι γίνεται? Αν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το σύμπαν, μήπως να μας το ξαναδώσετε? Πολύ καλό! Το άλλο που το ξέρεις! Ακού να σου πω και το άλλο! Ξέχνα το! Έχω βγει στη σύνταξη! Α, δεν τα μάθες. Τι το μάθω? Αχ, άρε, ήρθες. Πότε ήρθες? Τέλεια. Συμπληρώθηκε η ομάδα. Ποια ομάδα, Ερμή, τι λέει? Οι συνάδελφοι δεν πιστεύουν ότι μπορώ να διαχειριστώ τον τομέα ψυχών. Έτσι ζήτησαν τη βοήθεια του Δουνουτού. Δουνουτή? Διαγαλαξιακή νομοκλατούρα των κολυφών. Όχι. Διαθρησκειακό νεκρονομικό ταμείο. Σήμερα ξεκινάει η προγραμματισμένη επιθεώρηση του Δουνουτού στον παράδεισο. Με σκοπό. Άσε τα πουλιά, Άλφρεντ. Εδώ, σε μένα! Sorry, my dear. I've always had a soft spot for the birds, you know. Μέλη του πρώτου κλιμάκιου, ο Ανούπης, η Κάλλη και φυσικά ο Χάρος. Είναι άδικο, άδικο, άδικο. Εγώ έχω συμπληρώσει τα συντάξιμά μου και με τον παραπάνω. Ουφ, ρε Χάρη, αμάν με την κρίνια. Απόλαυσε λίγο την εξουσία, βρε παιδί μου. Αφέσου λίγο. Θα τους λες τι να κάνουν. Μπορείς να τους προσβάλλεις, να τους βρίζεις, να και αυτοί. Και αυτοί θα κάθονται και να τους λες ναι. Πες μας, θα κάνουμε κι άλλα. Αχ, μακάρι να μου τύχαινε και εμένα κάτι τέτοιο. Εγώ δεν θέλω να πάω. Γιατί τώρα? Συγγνώμη, τους έχεις δει τους άλλους δύο? Ναι, τι? Είναι τρομακτικοί, παιδί μου. Κοίτα φάτσες. Με συγχωρείς, εσύ δηλαδή γιατί περνιέσαι, για Brad Pitt? Ναι, τι? Είναι τρομακτικοί, παιδί μου.
Κοίτα φάτσες. Με συγχωρείς, εσύ δηλαδή γιατί περνιέσαι, για Brad Pitt? Τουλάχιστον αυτοί έχουν φάτσες. Αυτό μου το λες γιατί ζηλεύεις, επειδή έχω γωνίες. Έχεις μόνο γωνίες. Όχι, τώρα τι, εγώ έχω καμία σχέση με αυτούς. Θα τα λαθώ δηλαδή. Εμένα με βάζεις σπίτι σου, ενώ τον Ανούμπης έξω στο σπιτάκι του σκύλου. Και καλή, είναι ντύσιμο αυτό για κοπέλα. Σας ακούμε, ξέρετε. Δεν λέγαμε για εσάς, για μια άλλη κακάσχημη θεά λέγαμε. Μαλάκα, αυτή θα με δείρει. Ελπίζω πως όχι, με έξι χέρια δεν θα ξέρεις από πού σου έρχονται. Ερμακό, θα έρθει για βαρέα. Δεν μπορώ, έχω δουλειά. Σηκαίνομαι όταν το κάνει αυτό. Να σου πω, δεν αφήνεις την κλάψα να κάνουμε τίποτα χρήσιμο. Ερμή, δεν ανοίγεις το κλιμάκιο. Αν με ζαλίσεις, μπορώ να σε διώξω. Οκ, αν δεν θες να σώσεις τον παράδεισο, διώξε με. Τι εννοείς? Άκου, Γαβρίλ, αυτοί οι τύποι δεν πρόκειται να σκεφτούν τίποτα χρήσιμο. Θα περικόψουν κάποια δαπάνη, θα κάνουν κανένα πρόγραμμα ανάκαμψης. Αλλά για να βγείτε από την κρίση, ζήσε μάιμου να φας τρυφίλι. Ενώ εσύ τι προτείνεις? Ο μόνος τρόπος να σωθεί ο παράδεισος είναι να βγάλει χρήμα. Ο παράδεισος, χρήμα, πώς? Χαίρο πολύ, hello, θεός του χρήματος. Θέλω 30% από τα κέρδη και 1 ευρώ για το μένιπο. Μικρό κόστος για να σώσεις τον παράδεισο. Έτσι δεν είναι? Συντριβάνι. Τι τα χρειάζεστε τα συντριβάνια? Δεν είναι ότι εξυπηρετούν σε κάτι, αλλά ο απαλός ήχος του αναβλύζοντος νερού, η αρμονία με την οποία ο πίδακας εκτοξεύεται προς τον ουρανό, σχηματίζοντας ένα τέλειο κύκλο, προσφέρουν στις ψυχές μια σπάνια αγαλίαση. Δεν έχετε λεφτά για αγαλίαση? 6 χέρια, ε! Εσύ πρέπει να κάνεις και γαμώτα μασάζ. Και να τον σκοτώσεις, θα τον ξαναφέρουνε. Είμαστε και παράδεισο, μπορεί να μην φύγει καν. Γαβ, πώς πάει, ρε? Νομίζω πως έκανα ένα λάθος. Ένα εγκληματικό λάθος. Μπήγες στα κρίνα σε λάθος διευθύνση? Όχι, χειρότερα. Ελέ, μλέω φασέτο λέω μπαλαχελέκ, ατεσμούτα χοτέλ, ατεσμούτα του πέτα. Έμπλεξες. Αιού, βαχλουλού. Και με ζουλού, ρε, με ρόμπα. Τέλος πάντων, είχε χάρη που θα αγοράσετε εδώ πέρα το ακίνητο. Ναι, βεβαίως, βαχλουλού από εδώ. Αλήθεια, με αγκούε, πολλά ντουλ. Γαβρίλ, πες αλλά μαλέκο μου στους συμπαθητικούς ζάπλουτους Άραβες. Όχι. Να σου πω, αυτοί ψιλοψύνονται. Δεν μου λες, τα χειροβήμ κάνουν μόνο τραγούδι. Ή μήπως παίζει να τα κλείσουμε και κανένα χώρο της κοιλιάς. Χουλα μπτουλα. Σαρδέ μαλέκουμε. Λουβελα χαλό μαλεφεντουμπρί. Αμπαρεφεντες κουρυβά τουριστικ. Του μπρεχνά. Μπίλπερα. Καλημέρα! Να τα σου το πλανήτη! Απλά το λέει, λέω, Λουάχλου, καλησπέρα! Λουάχλου, καλησπέρα! Αλήσου μου το πλέει, απλά το πλέει, του μαλάκας! Μαλάκα! Απρέτησε πέρα, απρέτησε πέρα, Ελλάδα. Εντάξει, προσπαθεί πάντως. Μαλάκας! Αυτό με τρομάζει. Όλοι έχουν περάσει από εδώ. Άραβες, Γερμανοί, διοικήσεις ομάδων. Και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ούτε για οικολογικές μελέτες, ούτε για τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με το οικοσύστημα. Α, και μπορείτε να χτίσετε και όσα εμπορικά κέντρα θέλετε. Χώρος υπάρχει! Ναι. Να το σκεφτούμε λίγο. Είναι και λίγο μακριά. Εντάξει, αλλά κάντε γρήγορα. Ο μόνος λόγος που σας δέχθηκα πρώτους είναι επειδή μεσολάβησε το Πατριαρχείο. Στη θέση σας θα το κλείνω το γηπεδάκι γρήγορα. Το ζητάει και ο Παναθηναϊκός. Το Μέγκα. Φανταστείτε το. Τα μυστικά της ΕΔΕΜ shot on location. Θα φέρναμε και λεπρούς, αλλά δυστυχώς γιατρέφτηκαν όλοι. Α, ναι. Και τα ξένα συμφέροντα. Πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Πιο βαθιά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κάπου θα υπάρχει πετρέλαιο. Ψάξτε. Τρυπήστε τα πάντα. Θέλω πετρέλαιο. Έχει δίκιο. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν σαν βολό. Οι Αιγύπτιοι θάβονταν με ένα σωρό πλούτη. Μόνο εσείς τους δέχεστε απλούς, με το κουστούμάκι τους. Εσείς που τους καίτε, τι κερδίζετε? Χώρο. Είναι και πολύ στην Ινδία, ε! Σαν κουνέλια πηδιούνται εκεί κάτω. Ο φίλος μου το είπε, είναι γαστρίμυθος. Από εκεί δεν μπορούμε να πάμε. Γιατί? Παίζει αγώνα η ΑΕΚ.
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν ήσασταν τόσο ανίκανοι. Μάγκες, ξεχωρίστε λίγο. Όπως είπε και ο Σεθ στο σμαραγδένιο πίνακα, ό,τι συμβαίνει κάτω, συμβαίνει και πάνω. Λεφτά υπήρχαν. Κάποιος τα έφαγε. Ναι, αλλά ποιος? I have now taken control of Heaven Incorporated. Ερμή, πώς τι είναι αλήθεια? Εσύ έφαγες τα λεφτά από τα ταμεία για να φέρεις στον παράδεισο ξένους επενδυτές. Και σε ελεύθερη χώρα δεν ζούμε. Μη με κοιτάς σαν χάνος, χάρος, whatever. Ο παράδεισος είναι το πιο ακριβό κομμάτι ψυχικής ακίνητης περιουσίας στο C1. Κι εγώ έχω τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Δεν το πιστεύω. Είσαι οικονομικός δολοφόνος. Ναι. Οι χριστιανοί είναι αγαθοί και πράοι. Τους έπεισα λοιπόν ότι χρειάζονται ατέλειωτες εκτάσεις γκαζόν, το οποίο το πληρώσανε 6 φορές παραπάνω από την αξία του, και μετά τους δάνεισα λεφτά για να το πληρώσουν με αδιανόητα επιτόκια. Και μετά έβαλα τις εταιρείες μου να το ζητήσουν πίσω, όλες ταυτόχρονα. Και όλα μέσω offshore στα Cayman. Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Στα Cayman. Στα Cayman, ηλίθιε! Με κάπα! Κάπα, όπως λέμε, κάλτσα! Είστε όλοι κάλτσες! 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 Κλειδωμένες στο καλοσυντάρι της υπογέρας μου, δίπλα στο πορνό με τις κατσίκες! Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειάζεται, είναι που λέω λόγος, τέλος πάντων. Ερμή! Πρέπει να το σταματήσεις αυτό, δεν θα μας κάνει κανείς παρέα μετά! Και να θέλω, δεν μπορώ, έχω και συνέτερο. Blake Carrington, you'll never be safe from me. Η Αλέξης Κόλμπι. Δεν είναι τρομερή. Αυτή μου μαθαίνει το κόλμα με τις περιστρεφόμενες καρέκλες. I would get you for this, Alexis. Did you think you would be safe from me in heaven? Well, you were wrong, my dear. How is the heat and the drought treating you and your lovely wife? Why, you fool! Alexis, Crystal. Ow! Oh, not again. My hair! Αλέξης, ειλικρινά, είναι μαζί τόσα χρόνια. Ξεπέρνα το. Κοίτα, δεν ξύκρωσε. Όχι, κοίτα, δεν ξύκρωσε. Κοίτα, κλωτσιά. Κοίτα, μπουνιά. Όχι, κοίτα, τώρα τη τρώει. Για 13η μέρα συνεχίζονται οι λαιλασίες, οι προβολές ταινιών της Πάμελα Άντερσον, οι δολοφονίες εκνευριστικών συγγενών, το κάπνισμα σε καφετέριες και τα ομαδικά όργια σε διάφορα μέρη του πλανήτη, ενώ χριστιανικές οργανώσεις καίνε σινεμά. Έτσι, χωρίς λόγο. Το μόνο μέρος που φαίνεται ανεπηρέαστο από τις συνταρακτικές αποκαλύψεις για τον παράδεισο είναι το Άμστερνταμ, όπου ο δήμαρχος της πόλης φέρεται να δήλωσε μαστουρωμένος. Εμείς και από πριν καλά περνούσαμε. Το παρθούνι μου. Παιδιά! Δεν νιώθω τίποτα. Παιδιά! Να σας πω ρε παιδιά! Επιδιόμαστε εδώ και 13 μέρες. Είμαι η μόνη που έχει αρχίσει να βαριέται. Πατέρα, δώσ' μου φώτιση. Πώς έχεις εγκαταλείψει τα παιδιά σου στην πιο δύσκολη τους ώρα? Ο παράδεισος κινδυνεύει. Ο κόσμος έχει αρχίσει να μοιάζει με βιντεοκλίπ της Lady Gaga. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα σημάδι. Ciao, baby! Σε παρακαλώ, στείλε μου ένα άλλο σημάδι. Hasta la vista, I told you I'll be back. Γιατί δεν χαλαρώνεις λίγο? Έλα εδώ να σου κάνω λίγο μασαζάκι. Μεν είπε, δεν έχω την όρεξή σου. Πήγαινε να ενοχλήσεις κάποιον άλλον. Σε λίγο, τώρα είναι η σειρά σου. Remember, Highlander, you called. Δεν μου λες, Άγιε μου, πιστεύεις στο Θεό σου? Φυσικά και πιστεύω. Τι ανοησίες είναι αυτές? Ωραία, δεν είναι παντογνώστης? Είναι. Τότε, γιατί νομίζεις ότι μπορείς να φροντίσεις τα θέματα του καλύτερα από εκείνον? Δεν νομίζω κάτι τέτοιο. Αλλά έχει πάει διακοπές. Ακριβώς. Εσύ πιστεύεις ότι θα είχε πάει διακοπές αν είχε κάτι να ανησυχήσει? Χαλάρωσε λίγο και θα δεις. Μερικές φορές τα πράγματα λύνονται από μόνα τους. Αλέξης, ωραία ιδέα το πάνε με τα διαμάτια, αλλά μήπως, λέω μήπως, αυτά που διαλέξαμε είναι λίγο κοφτερά. Ερμή, σύνελθε. Ολόκληρο το σύμπαν έχει παραλύσει και εσύ στην κοσμά! Όχι! Δεν θέλω! Άσε με! Μ' αρέσει στην πανιέρα με τα διαμάντια! Μ' αρέσει, σου λέω! Αυτή ποια είναι? Α, η Αγγέλα Μέρκελ, η τρίτη συνέτερος. Ich will zusammen mit Ihnen im Bad kommen! Όχι, Αγγέλα! Δεν μπορείς να μπεις στην πανιέρα! Warum denn? Γιατί είσαι χοντρή και μυρίζεις! Zusammen, bitte!
Ξέρω ότι θα το θέλεις πολύ, βρωμερό γουρουνάκι. Λοιπόν, έχουμε καταρτήσει ένα κατάλογο από 3.423 ανυπόφορα εξευτελιστικά μέτρα που θα κάνουν τη ζωή σας κόλαση και δεν θα σας βοηθήσουν και πολύ, αλλά είστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσετε ούτως ή άλλως, γιατί δεν έχετε λεφτά και πέσατε στην ανάγκη μας. Τι, Άγια Πέτρο, πες της. Θα τους αφήσεις να μας επιβάλλουν αυτά. Άγια Πέτρο. Τι να κάνω, Γαβρίλ. Να παραδώσω το σύμπαν σε μια κατάσταση αέναης έκλητης ακολασίας. Ο κόσμος χρειάζεται την ελπίδα του παραδείσου. Και η ΑΕΚ ακόμα να πληρώσει. Χάρε, τον έπεισες. Όχι. Όταν είναι έτσι δεν μπορείς να του μιλήσεις. Ορίστε, υπογράφετε εδώ. Κάτω από την παράγραφο που λέει ότι μπορούμε να σας χτυπάμε και να σας βρίζουμε και δεν μπορείτε να διαμαρτύρεστε. Δεν βάζουμε λίγο τηλεόραση? Αυτό το κουμπί είναι τα χερουβίμ. Το κόκκινο είναι της τηλεόρασης. Αλλά μερικές φορές ανοίγει την τοστιέρα. Λίγο φτωχή δεν είναι η χοροδία? Οι μισοί φύγανε. 6 μήνες τους έχουν απλήρωτους. Κάποιοι φύγανε με εθελουσία. Σε κάποιους κόψαμε τη σύμβαση. Και οι δύο που μείνανε είναι ξαδέρφια των Αγίων Αναργύρων. 1,5 μήνα μετά τη διαφημιστική καμπάνια του διαβόλου The Colossi Experience, τα πράγματα δείχνουν να έχουν πάρει μια πραγματικά απρόσμενη τροπή. Συγκεκριμένα, τα ξέφρενα, ακόλαστα όργια έχουν αρχίσει να κοπάζουν, ενώ πολίτες σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να γυρίζουν στα σπίτια τους. Η γυναίκα του γείτονα δεν κάνει τόσο καλή πίπα τελικά. Η Μαρίτσα μου είναι καλύτερη. Εντάξει, μωρέ, καλή και αμαρτία, αλλά μετά από λίγο κατεδέβαρε τι. Άμα δεν στα απαγορεύουν, δεν έχει τόση πλάκα. Έκλεψα 13 home cinema. Τώρα δεν ξέρω τι να τα κάνω. Ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου πηδήξεις τη γυναίκα του γείτονα. Εδώ και αιώνες τους έχετε ου με το πιστόλι στον κρόταφο ότι θα πάνε στην κόλαση αν κάνουν αμαρτίες. Έχετε σκεφτεί ότι αν δεν το απαγορεύατε, δεν θα είχαν και καμία ιδιαίτερη όρεξη να το κάνουν? Ναι, μην αρχίσεις, οκ. Okay. Έσωσες το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Σταμάτα. Η καλή δεν μου κάτσε όμως. Εμένα μου έδωσε το τηλέφωνο της. Όχι ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Άντε, πότε θα την πάρεις? Είσαι καλά. Και σ' αγαπά. Τη φοβάμαι. Απόψε άνοιξε πανιά και έχει 6 χέρια και με αυτά. Ρε μαλάκα, με δουλεύει, στο να πάτε δεν προλαβαίνω να τις κάνω. Μου στέλνει μήνυμα με το ένα χέρι, με το άλλο μου γράφει mail και με το άλλο μου στέλνει στο Facebook. Να σου πω, δεν άνοιξε λίγο το μαραφέτη να δούμε τι κάνει ο Ερμής? Με λυπέ, ντροπή. Καλά, καλά, άνοιξε το τώρα λίγο. Πάντως ήταν πολύ άσχημος ο τρόπος που το τιμωρήσανε. Υπάρχουν και όρια. Είμαι, κοιτάς έτσι. Έτσι όπως βγάζει το κεφάλι σου από το νερό, είστε σαν υποπόταμος. Χλίπετιχ. Σαν υποπόταμος από τη Σπίλα Λόγκα. Τι νομίζεις ότι θα την ερεθίζεις? Χλίπετιχ. Σταμάτα το, αυτά ιδιάζω. Άγγελα. Άγγελα, τι είναι αυτό που νιώθω το μπούτι μου, πάρτο. Πού είναι χέρια σου, θα βλέπω. Γρήγορα, παίρνει τα παπάκια της κάτι να δεν είναι λαδό να παίξει. Άσε, όχι εμένα. Τζουζάμεν, μπείτε. Όχι εμένα. Άγγελα, μη. Όχι, όχι. Τζουζάμεν. Βοήθεια. Συνάδελφοι, συνάδελφοι! Λεφτά δεν υπάρχουν! Ρε παιδιά, μήπως είδε κανείς το χασάπι? Το άλογο, ποιος το κάλεσε? Λουσί, τελείωνε! Σας ακούμε, ξέρετε! Ου καλάβεις παρά του μη έχοντος! Sorry, my dear. Ενώ εσύ είσαι πάντα ο μαλάκας! Αλληλούια! Με λυπήσε παρακαλώ, αλήθεια, δεν την πάλευω σήμερα! Αλλά στα μαλάκια δεν σαν λέμε κοντεμέ. Όχι. Επίσης τρεπλέ, έχεις βιλά. Ω. Αχα. Είχ βιλ τα ιγκέλτα. Όπου πώς το είπες αυτό να μνημόνιο. Όπως λέμε σου πιάσα τον κολό. Αχα. Ω. Σιγά, σιγά. Πρέπει να είναι λάθος λίγο μαλάκας. Μαλάκας. Άλλο μαλάκες. Αρδέσαι ο μαλάκας, ο βραλίσιμο, μπλάχτο. Μαλάκες. Αχα.